Ελέγχου για τον εντοπισμό ανασφάλεια των οχημάτων ξεκινάει εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μετά τι λάθο διασταυρώσει που είχαν γίνει και πολλά πρόστιμα κυρώθηκαν, ο ελεκτικό μηχανισμό επανέρχεται. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να, υπάρξει, να γίνεται έλεγχο των ασφαλιστηρίων και του κατά πόσο το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο. Γιατί ακόμα και ένα μικρό λάθο στην έκδοση του ασφαλιστηρίου ή στην ανανέωση. Μπορεί να επισύρει πρόστιμο στους οδηγούς. Αυτό μπορεί να γίνει ε, αν κάποιο δεν βρίσκει το ασφαλιστήριό του. Ε, στην Πληκτρολόγοντα σε μηχανή αναζήτηση στο διαδίκτυο, επικουρικό ανασφάλιστα οχήματα. Εκεί θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα του επικουρικού κεφαλαίου. Ε, όπου πληκτρολόγοντα κανεί το αφημί του και τον αριθμό κυκλοφορία, θα μπορεί να δει ε, 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 εάν το όχημα εμφανίζεται ασφαλισμένο και πότε η ασφάλειά του. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη ΑΑΔ, τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν σήμερα ανασφάλιστα ανέρχονται στα 500.000. Πέρσι είχαν γίνει δύο τέτοιε διασταυρώσει ανασφάλιστων των οχημάτων, αλλά εξαιτία του πολλού αριθμού λαθών, τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στου κατόχου ανασφάλιστων ανακλήθηκαν. <coughs> Από μέρα σε μέρα, λοιπόν, περιμένουμε του νέου ελέγχου, οι οποίοι πλέον θα γίνονται σε συστηματική βάση. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τα όποια λάθη έχουν γίνει και αυτό οφειλόταν σε κλοπές οχημάτων οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί στι στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και σε κάποια άλλα λάθεια κινητοποίηση οχημάτων και ούτω καθεξής. Η ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι οδηγοί, καθώ εάν δεν πληρωθεί το πρόσωπο με το συγκεκριμένο παράβολο, το όχημα ουσιαστικά παραμένει κλειδωμένο και δεν μπορεί να ανοίξει χωρί συγκεκριμένο κωδικό για να ασφαλιστεί ξανά. Εφόσον βρεθούν ανασφάλιστα οχήματα στον ηλεκτρονικό έλεγχο, το σύστημα το δικό μας τα κλειδώνει, τον ασφαλιστών ενώ και δεν θα μπορούμε να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο παρά μόνο εφόσον πληρωθεί το παράβολο, το πρόστιμο δηλαδή. Τα παράβολα έρχονται ως εξής. Για δίκη 250 κυβικά 100 ευρώ, για δίκη το 250 κυβικών 150 ευρώ, για γεωταχή έως 1000 κυβικά 200 ευρώ και για γεωταχή ανά των 1000 κυβικών 250 ευρώ.